Λοιπόν, σε αυτές τις εκλογές είναι πάρα πολλοί οι νέοι άνθρωποι που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, 17χρονων αλλά και άλλες ηλικίες. Γιατί πρέπει να επιλέξουν Κομμουνιστικό Κόμμα? Οι νέοι πρέπει να επιλέξουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε αυτές τις εκλογές, σε όλες τις εκλογικές μάχες που έχουμε μπροστά μας. Γιατί πρέπει να ψηφίσουν με βάση τη ζωή τους, με βάση τα όνειρά τους, με βάση τα δικαιώματα τα οποία έχουν. Και επειδή το προηγούμενο διάστημα σε όλοι οι νέοι, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους, είδαμε να γίνονται πολλές διεκδικήσεις, πολλά αιτήματα δικά τους να μπαίνουν στο επίκεντρο, αιτήματα για ολοκληρωμένη δουλειά, αιτήματα για ολοκληρωμένη μόρφωση, με βάση και τα αντίστοιχα νομοσχέδια που θα ερχόντουσαν, αλλά και συνολικότερα. Αιτήματα για ελεύθερο χρόνο, πρόσβαση στον αθλητισμό και στον πολιτισμό. Πρέπει με αυτό το κριτήριο, έτσι όπως παλέψανε, να φτάσουν και στις κάλπες και να τιμωρήσουν αυτή την πολιτική η οποία τους έχει φέρει αυτή τη στιγμή σε αυτό το σημείο. Την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική του κεφαλαίου και το πώς εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις κυβερνήσεις, την τωρινή κυβέρνηση, προηγούμενες κυβερνήσεις ή τα κόμματα που. Τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Και με αυτό το κριτήριο πρέπει να πάνε. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ενισχύσουν το ΚΚΕ, γιατί είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή των αγώνων με όλους τους νέους και όχι μόνο για να διεκδικήσουν όλα αυτά που προανέφερα. Είναι το μοναδικό κόμμα που δεν έχει λερώσει στα χέρια του με όλα αυτά τα οποία βιώνουμε στις πλάτες μας, έχουν φορτώσει στις πλάτες μας και θα βιώνουμε, γιατί δεν σταματάνε εδώ πέρα. Τα μέτρα δυστυχώς μέχρι και το 2060 έχουν συμφωνήσει ότι θα πληρώνουμε όλοι εμείς. Και είναι το μοναδικό κόμμα που παλεύει για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Δηλαδή τη μοναδική κοινωνία που δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και θα μπορέσουμε όντως να ζήσουμε με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα και με βάση αυτές να καλύπτουμε και τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες. Νέοι άνθρωποι που δεν έχουν δουλειά στην ανεργία, νέοι άνθρωποι που κυνηγάνε το μεροκάματο για 300 ευρώ και γίνεται και μια συζήτηση αν θα έχουν 7 ημέρη ή όχι εργασία. Αυτό είναι το μέλλον για τους νέους. Αυτό είναι το μέλλον έτσι όπως το συζητάνε για τους νέους, έτσι όπως το αποφασίζουν οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που συμφωνούν με αυτή την πολιτική για τους νέους. Δεν είναι μονόδρομος βεβαίως. Ήδη υπάρχουν, αν θέλετε, και δείγματα γραφής, υπάρχουν εστίες αντίστασης, που εκεί πέρα που η νεολαία, ξαναλέω και ο υπόλοιπος λαός και άλλοι εργαζόμενοι μεγαλύτερη ηλικία, παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, διεκδικούν με μαζικότητα, παλεύουν, βάζουν στο στόχαστρο το πραγματικό αντίπαλο, μπορούν να έχουν κατακτήσεις. Και αυτός ο αγώνας θα ισχυροποιηθεί και μέσα από την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Για παράδειγμα, το προηγούμενο διάστημα, όλες αυτές οι κινητοποίησεις που γίνανε από τους μαθητές μπροστά στο νομοσχέδιο για την παιδεία, στο νόμο πλέον που ψηφίστηκε για την παιδεία, είχαν σαν αποτέλεσμα και να καθυστερήσει το νομοσχέδιο. Το σκεφτήκανε μία και δύο φορές. Βλέπουμε σε χώρους δουλειάς όπου αντίστοιχα υπάρχουν τέτοιες αγωνιστικές διεργασίες, που υπάρχουν κινητοποιήσεις, που οι κομμουνιστές βγαίνουν στην πρώτη γραμμή και άλλοι αγωνιστές βεβαίως, ότι κατακτάνε και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε μια σειρά χώρους. Όλα αυτά είναι θετικά δείγματα γραφής. Απλά δείχνουν και τον δρόμο ο οποίος πρέπει να ισχυροποιηθεί. Και αυτός είναι ο δρόμος της διεκδίκησης, ο δρόμος της ανυπακοής. Ο δρόμος που θα γυρνάει την πλάτη στη λογική του μικρότερου κακού, γιατί αυτή η λογική μας έχει φέρει και σε αυτό το σημείο, το μη χειρών βέλτιστον και το να εξασφαλίσω έστω τα 700 ευρώ μας έφερε στα 400 ευρώ. Το να εξασφαλίσω τουλάχιστον μια θέση εργασίας μας έφερε στη θέση εργασίας που μοιράζεται σε δύο θέσεις εργασίας. Το να φύγει τουλάχιστον το πρώτο μνημόνιο μας έφερε να ψηφίζεται και το τρίτο μνημόνιο από όλα τα κόμματα. Άρα λοιπόν γι' αυτό εμείς λέμε ότι με ισχυρό κουκουέ δυναμώνουμε τον αγώνα, δυναμώνουμε τη διεκδίκηση, δυναμώνουμε την πάλη για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, με αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μια τέτοια συμμαχία των μονοπωλίων του κεφαλαίου, για να ισχυροποιηθεί ακριβώς αυτός ο δρόμος. Είναι αρκετοί νέοι ψηφοφόροι που ψάχνουν το αντισυστημικό για να ψηφίσουν. Το αντισυστημικό για το Κομμουνιστικό Κόμμα τι είναι? Το αντισυστημικό για το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι να ισχυροποιηθεί πάλι αυτή που λέγα και προηγουμένως, πάλι για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες σε αυτό το σύστημα. Άρα λοιπόν αυτή η πάλι είναι η πάλι για την Ελλάδα του σοσιαλισμού και για την Ευρώπη του σοσιαλισμού, αντίστοιχα μαζί με άλλα κομμουνιστικά κόμματα, γιατί δεν είναι μόνο το ΚΚΕ, το μοναδικό κομμουνιστικό κόμμα στην Ευρώπη. Και πρέπει να ισχυροποιηθεί ακριβώς αυτό. Γυρνώντας όμως την πλάτη σε όλους αυτούς, κόμματα, Ευρωπαϊκή Ένωση, υπόλοιπες υπερεαλιστικές ενώσεις που υπηρετούν το κεφάλαιο, που υπηρετούν το δικό μας τσάκισμα δηλαδή των δικαιωμάτων μας και να συνεχίσουν στον δρόμο της διεκδίκησης, να ανοίξουν ακόμα περισσότερο κάποιοι το δρόμο της διεκδίκησης και της ανυπακοής. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει άλλη αντισυστημική ψήφος πλην την ψήφο του στο ΚΚΕ.
και αυτή είναι η ψήφος και όλες, αν θέλετε, επειδή γίνεται και πολλής λόγος, που θα αποτελέσει και ουσιαστικό χτύπημα και απέναντι στο φασισμό. Γιατί υπάρχει μια ανησυχία και λογικό είναι και σωστό είναι να υπάρχει αυτή, αλλά επειδή ο φασισμός αποτελεί και γέννημα θρέμα με αυτό το σύστημα, όλα αυτά, όλες αυτές οι προθέσεις, μόνο με την ψήφο στο κουκουέ μπορούν να εκφραστούν, γιατί όλοι οι υπόλοιποι με τον ένα τον άλλο τρόπο έχουν υπηρετήσει αυτή την πολιτική, υπηρετούν αυτή την πολιτική, θα υπηρετήσουν αυτή την πολιτική.